κρούσματα. Επομένως, δυνητικά μπορούν να μεταδώσουν και οπωσδήποτε κάποιες από τις επαφές τους θα βγουν θετικές. Κατ' επέκταση, μάλλον θα ανέβουμε ακόμα λίγο πάνω πριν δούμε κάποια σταθεροποίηση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση και εμείς και ο Υπουργός κάνουν θερμή έκκληση στους πάντες ότι είναι στο χέρι μας να ανασχέσουμε την πορεία του ιού πλέον. Δεν σηκώνει άλλη εγκαθυστέρηση και μη εφαρμογή των μέτρων, διότι αυτό είναι που έχει πέσει στη μια μεριά του δρόμου των τελευταίων καιρών. Έχουμε ξεχάσει τα μέτρα αυτοπροστασίας, δεν τηρούμε πρωτόκολλα, δεν δηλώνουμε επαφές, είμαστε θετικοί και κυκλοφορούμε χωρίς εμβιασμό, βγαίνουμε για ψώνια και αυτή η κατάσταση είναι αυτή που μας έχει φέρει σε αυτήν τη δεινή θέση. Κύριε Καραγιάννη, δηλαδή τώρα έχουμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχουμε ένα αγώνα δρόμου από τη μια πλευρά για να αποδώσει το όφελος του εμβολιασμού, αφού κάθε μέρα αυξάνονται οι εμβολιασέντες και πάμε και πάμε και πάμε. Και την ίδια ώρα όμως έχουμε και μια κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε ο αριθμός εκείνων οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, τα πράγματα θα ήταν τραγικά, έτσι. Φυσικά θα ήταν τραγικά και θα κλείναμε εδώ και μέρες, ναι, για να είμαστε ειλικρινείς. Στην ουσία τώρα θεωρούμε ότι οι εμβολιαστέντες είναι ένα μαξιλάρι αυτή τη στιγμή, αλλά οπωσδήποτε χρειαζόμαστε περαιτέρω εμβολιαστική κάλυψη για να θωρακιστούμε πλήρως. Ναι. Κύριε Καραγιάννη, ναι, με συγχωρείτε που διακόπτω. Αυτό που προσωπικά εγώ κάποιες φορές δεν μπορώ να αντιληφθώ. Πριν από λίγο ακούσαμε τον συνάδελφο τον Κωνσταντίνο Αθανασίου σε αυτά τα 60 δευτερόλεπτα ειδήσεις να λέει ότι για πρώτη φορά η πληρότητα στο νοσοκομείο αναφοράς είναι στο 100%. Ναι. Συνήθως έμεναν 2-3 κλίνες διαθέσιμες. Σήμερα, ναι, είναι όλες γεμάτες. Αυτό ακριβώς θα επισήμανα κι εγώ. Κι όμως διανύουμε μια περίοδο στην οποία θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν αρκετές χαλαρώσεις. Μα γι' αυτόν τον λόγο λέμε ότι πλέον βασιζόμαστε εντελώς στην σωστή συμπεριφορά και συλλογική υπευθυνότητα των πολιτών, εάν θέλουμε να θέσουμε τα πράγματα υπό έλεγχο. Από μόνα τους δεν μπορούν να συμβούν αυτά, εκτός και αν παρθούν πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα, πράγμα που δεν θέλει κανένας αυτή τη. Όχι δεν θέλει, δεν αντέχει ούτε ο κόσμος, κύριε καθηγητά, για να είμαστε δίκαιοι. Εγώ επιτρέψτε μου να αντιπαραβάλω το εξής. Μήπως ήρθε η ώρα, για παράδειγμα, το θέμα των SMS ή της αδειοδότησης στη διακίνηση να εγκαταληφθεί? Και το ρωτάω αυτό, κύριε καθηγητά, διότι πρώτον αμφιβάλλω εάν ελέγχεται σωστά. Μπορεί κάποιος να καταγγελθεί, αλλά μπροστά στις δεκάδες εκείνων και τις εκατοντάδες που το παραβιάζουν είναι άδικο. Μου έδειχνε προχθές ένας νεαρός που ξέρει καλά από τεχνολογία και οι νεαροί ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς πώς ξεγελούν το σύστημα και έχουν στο κινητό τους άδεια SMS και μπορεί να του έχουν εξαντλήσει 3 και 4 φορές την ημέρα την αποστολή. Μου έδειχνε και ένας ηλικιωμένος, και είναι πολύ ηλικιωμένοι, που γράφουν με μολύβι το έντυπο Β, σβήνουν, ξαναγράφουν. Προς τι λοιπόν να ταλαιπωρούμε με τα SMS, να μην τα καταργήσουμε, να μην εισηγηθείτε εσείς να τα καταργήσουμε, έτσι ώστε να πάμε σε αυτό που έχετε πει και νομίζω το έχει πει και η κυβέρνηση. Να απεμφθηθεί στην υπευθυνότητα και στον πατριωτισμό των Κυπρίων πολιτών. Αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί. Φυσικά πάλι είναι εδώ πέρα, δεν είμαστε εμείς που θα πάρουμε. Μπορείτε να το εισηγηθείτε εσείς και να υποδείξετε. Ναι. Εκείνο που ήθελα να πω προηγουμένως επίσης και να τονίσω, ναι, στην ερώτηση που μου υποβάλλατε. Ναι. Έχουμε το αγγλικό στέλεχος αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει επικρατήσει. Και γνωρίζουμε ότι είναι και πιο μεταδοτικό, πράγμα που το βλέπουμε στην πράξη, και εισπράττουμε τώρα και το γεγονός, υπήρχε ανυποψία, αλλά τουλάχιστον σαν Κύπρος αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την εμπειρία, ότι προσβάλλει νεαρότερα άτομα και αυτά τα νεαρότερα άτομα νοσούν και πιο βαριά και χρειάζονται να μπουν για νοσηλεία και κάποιοι από αυτούς μάλιστα στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Αυτό να μην το ξεχνάμε, διότι υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι εμείς είμαστε πιο νεαροί, θα αντεπεξέλθουμε. Αυτό δεν είναι πλέον 100%. Ναι. Ναι, κύριε Καραγιάννη, πάνω σε αυτό που επισήμανε ο Σωτήρης για τα μηνύματα, κάποιοι όμως το βλέπουν ότι είναι και ένας έτσι μοχλός πίεσης, ούτως ώστε οι πολίτες να παροτρύνονται να συμπεριφέρονται πιο υπεύθυνα. Δηλαδή, αν κάποιος γνωρίζει ότι έχει τρία μηνύματα να στείλει, κάποιοι είναι και ευαισθητοποιημένοι, κύριε Καραγιάννη, και σκέφτονται πως έχουν τρία μηνύματα να στείλουν. Δηλαδή, για να μην ισοπεδώνουμε το σύνολο των πολιτών, γιατί είναι και αρκετοί αυτοί που λογαριάζουν το μέτρο των μηνυμάτων. Αυτό είναι πασιφανές ότι η πλειονότητα των πολιτών υπακούει μάλλον και εφαρμόζει. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι ο σκοπός των SMS μπήκε εκεί για να ενεργεί ως τρόπον την ένας ανασταλτικός παράγοντας στις άσκοπες διακινήσεις. Και γνωρίζω ότι οι γυραιότεροι, με αυτά τα χαρτιά που αναφέρατε προηγουμένως, ότι τα χρησιμοποιούν να μπαίνουν και να βγαίνουν 20 και 30 φορές την ημέρα από τα σπίτια τους. Έχω τέτοιες καταγγελίες. Επομένως γίνεται κατάχρηση. Όπως γίνεται κατάχρηση και με τα SMS όπως αναφέρατε. Ναι, κύριε Καραγιάννη, τώρα μας είπατε ότι είναι γεγονός ότι το σύνολο των πολιτών στην πλειοψηφία τους μορφώνεται με τα μέτρα. Πριν όμως μας είχατε πει ότι όλα εναπόκεινται στην υπευθυνότητα των πολιτών. Τελικά τι φταίει όμως, κύριε Καραγιάννη? Ναι, είναι έκκληση όμως, τελικά τι φταίει? Από τη μία λέμε, όχι εσείς προσωπικά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο υπουργός Υγείας, όλοι και εμείς ακόμη απευθύνουμε έκκληση ώστε να τηρούνται τα μέτρα. Από την άλλη λέμε όμως πως η πλειοψηφία των πολιτών τηρεί τα μέτρα, όμως βλέπουμε τα κρούσματα καθημερινά να είναι εκατοντάδες. Τελικά τι φταίει, κύριε Καραγιάννη? Ακούσατε προηγουμένως και τον πανιερώτα. Έκανε το εμβόλιο του, έκανε τα τεστ του δύο φορές τη βδομάδα, όχι μία, και εν τούτης κόλλησε από κάποιον, παρόλο του ότι πρόσεχε. Δεν μπορείς να ξέρεις ποιος θα έρθει να σταθεί δίπλα σου, να σου μιλήσει ή να μην φοράει σωστά τη μάσκα ή να πάει εσύ στην υπεραγορά να πιάσεις το καροτσάκι που βαστούσε κάποιος άλλος και εσύ χωρίς να συνειδητοποιήσεις, να απολυμάνεις τουλάχιστον τα χερούλια, προχωρείς να κάνεις τα ψώνια σου σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ναι. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που και οι άνθρωποι οι οποίοι συμπεριφέρονται υπεύθυνα δεν μπορούν να ελέγξουν. Ναι. Κύριε Καραγιάννη, δύο ερωτήσεις γραπτές. Κύριε Καραγιάννη, εφόσον οι εμβολιασμένοι μπορούν να προσβληθούν από κορονοϊό, δεν είναι φρονιμότερο να προσφέρονται τεστ αντισωμάτων και να περιοριστούν τα rapid test, τα οποία επιβαρύνουν τόσο τον προϋπολογισμό χωρίς όφελος αποδεδειγμένα πλέον, ενώ το τεστ αντισωμάτων θα δείξει σαφέστατα ποιοι δεν προστατεύονται? Αυτό είναι το ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά. Και το δεύτερο από τον κύριο Ανδρέα Αναστασίου. Λέει, πέρσι τέτοιο καιρό είχαμε 8 με 10 κρούσματα ημερεσίως και σήμερα έχουμε 800, έβαλε και ένα 1000, δεν αποκλείεται να το αγγίξουμε, ημερεσίως. Πέρσι μας είχαν κλειστούς, φέτος μας έχουν όλους έξω. Γιατί? Μήπως είναι σκόπιμο για να κολλήσουμε όλοι τον ιό? Και ο τηλεθεατής προσθέτει κάτι το οποίο θέλω να σχολιάσετε. Το παράδειγμα του Ισραήλ, το οποίο έχει καταφέρει να εμβολιάσει το 90% και εμείς το 9%. Γιατί τόση καθυστέρηση, γιατί να γίνονται rapid test και όχι εμβόλια? Μπορούσαν να γίνονται, μακάρι να είχαμε, αγαπητέ τηλεθεατή, τόσον αριθμό δόσεων, 50.000 την ημέρα και σε ένα μήνα θα τελειώναμε. Παρακαλώ, κύριε καθηγητά, μας βάζει ο τηλεθεατής στο θέμα του εμβολιαστικού προγράμματος. Θα μας πείτε ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν. Αυτά τα έχουμε πει επανειλημμένα. Θεωρώ ότι για να απαντήσω πρώτα όσον αφορά τα γρήγορα τεστ. Τα γρήγορα τεστ ανιχνεύουν τον ιό. Και σκοπός των γρήγορων τεστ είναι να ανιχνεύσουμε έγκαιρα, να απομονώσουμε και να ιχνηλατήσουμε τις επαφές τους. Χωρίς αυτόν δεν κάνουμε τίποτα. Τα αντισώματα μας λένε ότι κάποιος είτε νόσησε φυσιολογικά είτε έκανε το εμβόλιο. Δεν μας λέει αν κάποιος έχει εμβολιαστεί. Ναι. Ναι, έχουμε μια ερώτηση. Ναι. Ολοκληρώσατε, κύριε Καραγιάννη? Συγγνώμη, δεν μας λέει αν κάποιος έχει νοσεί με τον ιό. Επομένως, τα εμβόλια
ένα μικρό ποσοστό αυτών που εμβολιάζονται θα νοσήσουν, όπως δείξαν οι μελέτες μέχρι τώρα. Και αυτό μπορεί να είναι ένα 5 έως 12%. Mm-hmm. Αυτοί όμως τώρα γνωρίζουμε ότι, από μελέτες πρόσφατες μάλιστα, ότι δεν πολλαπλασιάζουν τον ιό σε υψηλά επίπεδα και δεν μεταδίδουν τόσο εύκολα. Επομένως, ναι μεν μπορεί να προσβληθούν, δεν θα νοσήσουν ιδιαίτερα βαριά, αλλά ούτε και θα μεταδώσουν. Γι' αυτό και λέμε, έστω και αν είσαι εμβολιασμένος, μέχρι ότου ο επιπολασμός του ιού πέσει στην κοινότητα, ούτως ώστε να μην μεταδίδεται τόσο εύκολα, και οι εμβολιασμένοι πρέπει να φορούν τη μάσκα τους και να τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασίας για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους αλλά και τους άλλους, μην τυχόν και έχουν μολυνθεί και ήδη. Ναι, κύριε Καραγιά.